Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Συναντιέται σήμερα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστή Λαγκάρντ, αύριο με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η ατζέντα, ιδανική χρονική συγκυρία, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματι μετά από δύο ημέρες που ήταν στο Σικάγο και είχε συναντήσεις με επιχειρηματίες και με Έλληνες ομογενείς. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Έχει σήμερα το βράδυ ώρα Ελλάδας, μετά μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, συνάντηση με την επικεφαλής του ΕΕ, την Κριστίν Λαγκάρντ. Μια συνάντηση η οποία προετοιμάζεται εδώ και πολλές μέρες, δεδομένου πως υπάρχει κλιμάκιο της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Χουλιαράκη, όπου συζητάνε για τα θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα. Το βασικό βέβαια είναι το γρήγορο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και βεβαίως τα μέτρα για το χρέος. Είναι αυτά τα οποία θα δώσουν και το σήμα για να έρθουν οι πολυπόφητες επενδύσεις τις οποίες αναζητεί με αγωνία η Ελλάδα, δεδομένου πως θα υπάρχει ένα κλίμα σταθερότητας και ειδικά όσον αφορά το χρέος. Τα σήματα είναι μέχρι στιγμής καλά. Η Κριστίν Λαγκάρντ, αυτό το οποίο θα ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας από την Κριστίν Λαγκάρντ, είναι ένα μήνυμα για το χρέος, κάτι το οποίο αναμένεται να δώσει, δεδομένου πως και η θέση του Ταμείου είναι υπέρ της μέτρων, βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος της Ελλάδας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Αμερικανική κυβέρνηση βέβαια. Οπότε αναμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα πάνε και οι δύο συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον.